Καλησπέρα σε όλου. Κυρία Πρόεδρε τη Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, αγαπητέ Αλέξανδρε, κυρία Πρόεδρε του Ινστιτούτου, αγαπητή Νάντια, κύριε Γενικά Γραμματέα του Επιμελητηρίου και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΕΕ, του ΕΕ, αγαπητέ φίλε και φίλοι, αυτό το μείγμα σήμερα που υπάρχει εδώ μεταξύ και ασφαλιστικών συμβούλων και εργαζομένων σε ασφαλιστικέ εταιρείε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όπω είπε και ο κύριο Σεργιωγίου πριν, αυτή η αλλαγή στο μέλλον μπορεί να έρθει μόνο όταν και εμεί καταλάβουμε ότι θα πρέπει να μπούμε στη νέα εποχή που, όπω λέμε και σωστά, όποιο δεν την καταλάβει, φοβάμαι ότι σε λίγα χρόνια θα είναι, παλιά λέγαμε, αυτό είναι αναλφάβητο, εννοώντα ότι δεν έχει πάει σχολείο. Η καινούργια έκφραση θα είναι ψηφιακά αναλφάβητο και νομίζω ότι αυτή ουσιαστικά θα προσεγγίζει το μέλλον. Δηλαδή, η λογική μα στο μέλλον είναι ότι οι δύο μεγάλε αλλαγέ που έρχονται με πάρα πολύ γρήγορου ρυθμού. Η μία είναι η ψηφιακή εποχή που όσο και αν φαίνεται περίεργο τελειώνει. Δεν έχει πολύ χρόνο γιατί έρχεται γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη. Παρ' ό,τι είχα άλλα πράγματα να πω, θέλω να σα πω δύο λόγια γι' αυτό. Έρχεται πολλέ φορέ το ίδιο το κράτο και ξεφεύγει. Είχα πριν λίγε μέρε στο επιμελητήριο τον κύριο Παπαστεργίου, τον υπουργό ψηφιακή υπουργό πολιτική. Και έλεγε λοιπόν ότι είναι έτοιμη σε ένα χρόνο πολιτικό. Σένα και λίγο ψέματα, θα είναι δύο χρόνια, Συνέλεγε, κοντά θα είναι όμω. Όπου η... 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 όταν θα παίρνουμε στο γεμί που ξέρετε όλοι, δεν θα γράφουμε, θα μιλάμε. Θα λέμε θέλω αυτό, το ποινικό μητρό να πάει και θα γίνεται αυτοποίηση του ονόματο. Προσέξτε, το λέω, και θα γίνονται όλα φωνητικά. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό στο άμεσο μέλλον και τι αλλαγέ φέρνει, γιατί έχει επιπτώσει η δουλειά μα. Απόλυτε. Απόλυτε επιπτώσει στο σέρο που προσφέρουν οι εταιρείε. Επίση, να σα πω ότι από τη μελέτη που υπάρχει, το... μέχρι το 2030, ένα δισεκατομμύριο εργαζόμενοι θα αλλάξουν τρόπο δουλειά. Θα αλλάξουν αντικείμενο. Λόγω των αλλαγών που υπάρχουν. Μέχρι το 2030 το 70% των πωλήσεων θα γίνονται μέσω ίντερνετ. Λέω μέσω ίντερνετ, όχι ίντερνετ. Άλλε άμεσα, άλλε έμεσα. Αυτά λοιπόν φέρνουν αλλαγέ παντού και από αυτή την αλλαγή δεν ξεφεύγει το κλάδο μα. Το επιμελητήριο τώρα. Γιατί πρέπει να είμαι εγώ εδώ να μιλάω πέρα του ότι είμαι φίλο με τον Ιάσκη με τον πρόεδρο. Έχουμε το 45% των διαμεσολαβητών στην Ελλάδα και έχουμε το 80% να προσθέσουμε του πιστοποιημένου υπαλλήλου των τραπεζών. Αυτή την ηγετική θέση του επιμελητηρίου στον κλάδο, εμεί τη βλέπουμε και στο, με το μάτι που την είπα ο κύριο Σοφρονά προηγουμένω, για να τον ευχαριστήσω για τα καλά λόγια του επιμελητηρίου. Ό,τι κάνουμε ποτέ δεν το κάνουμε για την Αθήνα. Όσοι παρακολουθείτε, φέτο σε όλου του κλάδου κάναμε 120 σεμινάρια, webinar, μέσω τηλεδιάσκεψη. Σε όλα τα απλώνουμε σε όλη την Ελλάδα. Χτε κιόλα είχαμε ένα σεμινάριο για την. Ε, ε Είχαμε ένα σεμινάριο για την κοστολόγηση και χάρηκα ιδιαίτερα γιατί υπήρχαν 1.200 άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι για μα πολύ σημαντικό. Και βέβαια είναι σημαντικό ότι με το ΙΑΣ έχουμε καθιερώσει μια σειρά πολλών εκπαιδεύσεων και συνεχίζουμε και θα κάνουμε στο άμεσο μέλλον. Ήδη ο Γαβαλάκη έχει φέρει κάποιε εισηγήσει εκεί και λέει για τα σεμινάρια του μέλλον. Αλλά νομίζω ότι και θα ήταν άδικο να μην πω την ευθύνη για μεσολάβηση στο επιμελητή την έχει ο Δημήτρη Γαβαλάκη. Όλη τη δουλειά και όλο αυτό που ακούσαμε, αλλά η κυριότερη δουλειά που έκανε ο Δημήτρη με το ΙΑς είναι η τελευταία μελέτη που είχαμε κάνει πριν. Αλλά σα δίνω ήδη, κυρία Πρόεδρο, είχε έρθει και σιγά σιγά μου το φαίνεται από εδώ από εκεί να κάνουμε μια νέα μελέτη για τον κλάδο και θα συμφωνήσουμε. <ΣΣΣΣ> Στα οποία στοιχεία να σα πω, για να ξέρετε όλοι, δεν είναι στοιχεία του κεφαλιού μα. Θέλω να το ξέρετε. Δηλαδή, δεν ξεκινήσαμε πριν πάρουμε το OK από την ΑΔΕ, έτσι ώστε αυτό που σα λέμε να είναι σωστό. Και έχω λόγο που το λέω. Τι έλεγε η προηγούμενη μελέτη. Γιατί έχει σχέση και με το νέο φορολογικό. Κοιτάξτε πώ παντρεύεται και μια μελέτη πώ βοηθάει. Ότι το 50% του κλάδου μα έχει εισόδημα μέχρι 15.000. Όσοι διαβάζετε το φορολογικό που θα το κάτω, θα καταλάβετε γιατί έχει άμεση συνάρτηση με το νέο φορολογικό αυτό. Άμεση συνάρτηση. Άρα έδωσε σημαντικά στοιχεία στον τρόπο που ισχύει η αγορά. Το καινούργιο θα είναι ασφαλώ και μια μελέτη πιο προωθημένη, πιο, προ, πιο, προχωρημένη, με άλλα χαρακτηριστικά στα οποία τι κάνουμε πάντα. Ζητάμε κι εσεί πάντα να μα δώσετε τι απόψει για το πώ θα την κάνουμε. Το κυρίαρχο στοιχείο το κυρίαρχο στοιχείο είναι ότι η αναγκαιότητα του κλάδου, η οποία αναγκαιότητα του κλάδου μα βγήκε και από δύο πλευρέ. Η μία είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι ζητάμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο στον ασφαλιστικό κλάδο που να περιλαμβάνει ακριβώ ό,τι λένε οι ευρωπαϊκέ χώρε. Θέλω να ξέρετε το αφήγημα και το δικό μα. Εκπροσωπώντα του είναι... δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω, αλλά η νομοθεσία στην Ελλάδα είναι ανεφάμιλη τη Ευρώπη. Μάλιστα, φέρνουμε ω παράδειγμα την Κύπρο, που έχει το χαμηλότερο δίκτυο. Γιατί στην Κύπρο και η έχουν 4,4% του ΑΕΠ, με μια διαφορά όμω. Έχουν 15 ασφάλειε αστικέ ευθύνε υποχρεωτικέ. Εδώ λοιπόν σα το λέω γιατί παλεύω, θα τα ακούσετε, οι 20 ασφάλειε αστική ευθύνη που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή να γίνουν νόμο. Έχουν ψηφιστεί. Η υπουργική απόφαση, μάλλον. Νόμο υπάρχει. Η υπουργική απόφαση δεν υπάρχει για να μπορέσουν να γίνουν. Το δεύτερο στοιχείο που νομίζω είναι των ημερών και νομίζω ότι όλοι το καταλάβατε. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον πλανήτη, οι πιο προηγμένοι από την Αμερική, την Δυτική Ευρώπη, μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα των φυσικών καταστροφών με ίδια μέσα. Καμία. Έτσι έλεγα προσφάτω στι συνεντεύξει ότι στη Γερμανία πληρώθηκε το 77%, για να είμαι ακριβή, το να αποζημιώσουμε τι μεγάλε καταστροφέ από την ιδιωτική ασφάλιση. Βεβαίω, στην Αμερική, στη Φλόριντα, είχαν φτάσει στο 90%. Στην Ελλάδα, οι ασφαλισμένοι, επειδή επισκέφτηκαν το Θεσσαλλλικό κάμπο, στα μικρομεσαία μαγαζία δεν ξεπερνάει το 7 με 8% στα σπίτια κατάσταση είναι χειρότερη για τα σπίτια που είναι ασφαλισμένα. Ξέρετε όλοι είναι επειδή έχουν δάνειο. Το οποίο δεν είναι και το σωστό. Δηλαδή επειδή, επειδή αναγκάζεται να το κάνει. Και ήταν μόνο μεγάλε επιχειρήσει. Δηλαδή μεγάλη ζημιά και θέλω πραγματικά να με διαψεύσουν γιατί αυτά τα στοιχεία έχω. Οι ζημιέ στα 400-500 εκατομμύρια είναι το μεγάλο εταιρεό που ήταν ασφαλισμένε. Αυτό όμω που το έχει ανάγκη γιατί η ασφάλεια, και εδώ το έχουμε πει, είναι, είναι προνόμιο των φτωχών, δεν των πλουσίων, γιατί αυτό θα έγινε να το κάνει. Δεν ήταν ασφαλισμένο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, ότι αυτό μπορεί, μπορεί να, να ξαναφτιάξει άμα το σπίτι του. Τα λεφτά που του δίνει η πολιτεία δεν φτάνουν 5.000 για να ξανακάνει το σπίτι του. Μπορεί να μην ξανακάνει ποτέ την επιχείρησή του. Άρα, τι λέμε τώρα εμεί στην πολιτεία, έλα να κάτσουμε μαζί. Για να δείξουμε να γιώνεται ο κλάδο και να δούμε ότι καλό είναι το 10% στην έμφυα, αλλά είναι λίγο. 40 εκατομμύρια σου κοστίζει. Αν το κάνει 30, σου κοστίζει 120. Μα οι στο Θεσσαλικό κάπου υπολογίζεται το κοντά στα 5 δι. Δηλαδή, αν αυτό προχωρήσει, θα γλιτώσει λεφτά η πολιτεία. Το ίδιο για τι επιχειρήσει που ακούστηκε αυτό με τα 2 εκατομμύρια, που όντω είναι λίγο περίεργο, να ασφαλίσουμε επιχειρήσει με 2 εκατομμύρια τζίρο. Μα δεν ασφαλίζουμε τζίρο, κτίρια ασφαλίζουμε. Αυτό έχει τέλο πάντων. Θα βρεθεί η μεταβλητότητά του, αλλά επίση ένα θετικό βήμα. Υγεία σύνταξη. Υγεία. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο, δεν θα φτιαχτεί ποτέ το εσύ. Ή θα δώσει φορολογικά κίνητα. Επίση, επικαλούμε την Ευρώπη για να μεγαλώσει αυτό το κομμάτι, γιατί φέτο έχει πολύ μεγάλε ζημιέ από ό,τι ξέρω ο τομέα υγεία. Ή αλλιώ δεν μπορεί. Άρα είναι υποχρέωσή να το κάνει. Όπω αντίστοιχα λέω στην Ευρώπη. Και βέβαια το μεγάλο θέμα τη σύνταξη που θέλω να σα πω μια λέξη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση και σε αυτή τη χώρα πρέπει να λέμε την αλήθεια: τα επόμενα 15 χρόνια να λυθεί το θέμα του συνταξιοδοτικού. Με κυριότερο πρόβλημα το δημογραφικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, αν σήμερα αναλογεί 1 προς 2, 2, ένα προ 2,2, ένα συνταξιούχο με 2,2 εργαζόμενου και το σωστό, φανταστείτε ότι η ισορροπία είναι ένα προ Τίποτα δεν δείχνουν σε επόμενα 15 χρόνια θα γίνει κάτι. Πώ λύνεται σήμερα το πρόβλημα από τον κρατικό προπολογισμό. Λέω δηλαδή, ο κρατικό προπολογισμό βάζει κοντά στα 15 με 16 δι. Ναι, αλλά η Ευρώπη μα βάζει όριο. Λέει, έχει ποσοστό επί του προπολογισμού. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν δεν βρεθεί άλλη λύση θα μειωθούν οι συντάξει. Άρα εδώ η πολιτεία πρέπει σύντομα να πάρει τι αποφάσει τη. Γιατί φανταστείτε, στο καλύτερο συνταξιοδοτικό σύστημα που έχουμε στις, στη Σουηδία, στην Νορβηγία, στη Φιλανδία, υπάρχει ιδιωτική σύνταξη. Ω προσθετικό στοιχείο τη σύνταξή του. Πόσο μάλλον εδώ που δεν ξέρουμε, και όπω είπε ένα παλιό νόμιμο μα, ο Νεκτάριο, ο Μιλτιάδης ο Νεκτάριος, το 2032 η εγγύηση που εγγύ... η σύνταξη μπορεί να εγγυηθεί, δεν θα ξεπερνάει 400 ευρώ αν δεν υπάρχουν σημαντικέ αλλαγέ. Αλλιώ πρέπει να πάρουμε από άλλο τρόπο να γίνουν. Γιατί τα πάω όλα αυτά, Για να δείξω πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει ο κλάδο μα. Σε αυτό το ρόλο όμω χρειαζόμαστε το ΕΙΑΣ, που είναι και πραγματικά ένα Ινστιτούτο των Ασφαλιστικών Εταιρεών. Εγώ θα έλεγα ένα δικό μα Ινστιτούτο. Γνωριζόμαστε, είμαστε φίλοι, κάνουμε σημαντική δουλειά. Και να πείσουμε το μέσο ασφαλιστή, ότι πρέπει να εκπαιδεύεται για όλα αυτά που είπαμε για την ψηφιακή εποχή, για την τεχνητή νοημοσύνη και για τα προϊόντα. Τα προϊόντα αλλάζουν. Και επειδή αλλάζουν αυτέ οι διαφορέ, όταν δεν τι καταλάβουμε, πραγματικά επίση βγαίνουμε εκτό αγορά. Και αλλάζουμε ταχύτητα γιατί ισχύει σήμερα ότι το προϊόν που θα βγει στην αγορά είναι αυτό που χρειάζεται ο κόσμο. Είτε λέγεται επιχειρήσει, είτε λέγεται κατανοητή. Άρα αλλάζει. Τι θέλω να πω με αυτό. Πρέπει να μπει απαραίτητα στη ζωή μα εκπαίδευση και αν το πούμε απλά λαϊκά, διάβασμα. Πρέπει να διαβάζει για να ασφαλιστεί. Το οποίο όμω ισχύει για κάθε κλάδο. Προσέξτε, σε εμά λίγο παραπάνω. Έτσι θέλω να σα πω δημοσίω και θέλω να το πω γιατί πραγματικά με εκφράζει. Μην φωνάζουμε κιόλα για τι πιστοποιήσει που τι κάνουμε και εύκολα. Και να μην φωνάζουμε γιατί. Γιατί οι πιστοποιήσει θα γίνουν σε όλου του κλάδου. Το ότι εμεί πρώτα το κάναμε, καλά το κάναμε. Καλά το κάναμε. Γιατί τι θα πάμε πούμε στον πελάτη. Όταν ζητάμε από άλλου αριστεία και λέμε να είναι μέσα στα πράγματα, όταν λέμε παραδείγματο χάρη ο καθηγητή, ο δάσκαλο μου πρέπει να, να πιστοποιείτε, εμεί δεν πρέπει να πιστοποιούμαστε που έχουμε αλλαγέ προϊόντων. Που ξέρετε ότι σήμερα δεν και τόσο σκληρέ εδώ που τα λέμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε πιθανά πιο σωστά για να αντέξει τη δουλειά να γίνει επαγγελματία. Γιατί έτσι θα γίνει επαγγελματία. Κλείνοντα. Νομίζω ότι έχουμε ένα λαμπρό μέλλον. Αυτό το λαμπρό μέλλον θα διαγραφεί από του ανθρώπου οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι σε αυτή τη νέα εποχή αλλάζουν τα δεδομένα. Βεβαίω πάντα θα ζητάμε, θα, διεκδικούμε, αλλά μου αρέσει μια έκφραση που λέω: Πρέπει 8 ώρε να δουλεύουμε και 2 ώρε να διεκδικούμε. Δηλαδή πρέπει να αποδεικνύουμε και εμεί ότι είμαστε μέσα στη δουλειά, γιατί η δουλειά, επαναλαμβάνω, η εκτίμησή μου είναι ότι τα επόμενα χρόνια ο κλάδο μα μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Θέλω λοιπόν και εγώ να ευχαριστήσω για την πολύ λαμπρή συνεργασία, θα έλεγα το ΙΑΣ, να ευχαριστήσω την αγαπημένη μου φίλη την Άντια τη Σταυρογιάννη, τον κύριο Σοφρονά, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, βεβαίω για να λογούμε τα γένια μα και τον κύριο Γαβαλάκη, που γι' αυτό είναι εκεί, για να Δώσει ιδέε ε, και να σα πω ότι πιστεύω ακράδαντα ότι στο αμέσω επόμενο διάστημα μπορεί να είστε βέβαιοι ότι το επιμελητήριο θα κάνει καινούργια πράγματα για την εκπαίδευση. Και για να θυμίσω, σα θυμίζω ότι ήδη τα μέλη μα απολαμβάνουν δωρεάν site, e-shop, δωρεάν επαναλαμβάνω, εκπαίδευση για όλα αυτά. CRM, το καινούργιο προϊόν που θα το δώσουμε σε όλο τον κλάδο των ασφαλιστών, το ολοκληρώσαμε τώρα. Θυμίζω ότι έχουμε δικηγόρου, λογιστέ, φοροτέχνε να μπορούν να τους βοηθάνε. Έχουμε τα ηλένικ e μαθήματα. Που θα μείνουν μόνιμα εκεί. Ε, και βεβαίω να σα πω ότι επίση αισθάνομαι υπερήφανο και το λέω αυτέ τι μέρε ότι κάναμε το πρώτο κέντρο ψυχική υγεία στην Ελλάδα, που είναι για όλα τα μέλη του επιμελητηρίου, του εργαζόμενου και τι οικογένειέ του. Είναι και αυτό ένα γιατρό που το χρειαζόμαστε και θα πρέπει έτσι να το δούμε. Θέλουμε πραγματικά γιατί για μα είναι μεγάλη τιμή που επιλέχθηκε το επιμελητήριό μα σε όλη τη χώρα, το μοναδικό που μπορεί να υποστηρίξει αυτό το κέντρο. Μπράβο λοιπόν σε όλου, θερμά συγχαρητήρια. Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Να είστε όλοι καλά.